Golden Visa και Airbnb αλλάζουν ριζικά το τοπίο της αγοράς ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, με τις πιο σημαντικές τεκτονικές αλλαγές να σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας και τα νότια προάστια. Εκεί η εικόνα δεν θυμίζει σε τίποτα την κατάσταση που επικρατούσε πριν από 2 χρόνια. Το κέντρο της Αθήνας έχει αφήσει τελείως πίσω του την κρίση. Η μίσθωση διαμερισμάτων σε τουρίστες, καθώς και η αυξημένη ζήτηση κυρίως από ξένους επενδυτές, έχουν ανεβάσει σημαντικά τις τιμές. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι τιμές ενοικίασης στο κέντρο αυξήθηκαν κατά 20% φέτος. Το ρεκόρ έσπασε με άνοβο 35% το Κουκάκι, οι τιμές ενοικίασης του οποίου ξεπέρασαν ακόμα και την Εκάλη. Θεαματική αύξηση κατέγραψαν τα Εξάρχεια, το Κολονάκι, ο Νέος Κόσμος και η Νεάπολη. Όλες περιοχές με πολλά διαμερίσματα στο Airbnb. Όλο ένα και περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι δεν αξίζει να νοικιάζει κανείς το διαμέρισμά του, ειδικά αν έχει θέα την Ακρόπολη. Όμως ακόμη και σε μη τουριστικές περιοχές τα ενοίκια ανεβαίνουν. Πυρετό του χρυσού φαίνεται να προκαλεί στους Έλληνες η Airbnb. Παρά τις αυξήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στις τιμές των ακινήτων σε πολλές περιοχές του κέντρου, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων υπολογίζουν ότι μπορούν να βγάλουν περισσότερα χρήματα από την Airbnb. Αυτό ισχύει μεν σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά η έλλειψη προσφοράς συμπαρασύρει προς τα πάνω και άλλες όχι και τόσο τουριστικές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς ακινήτων, το στόκ των διαθέσιμων κατοικιών για ενοικίαση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 20% μέσα σε έναν χρόνο. Το πρόγραμμα Golden Visa προσελκύει όλο ένα και περισσότερους επενδυτές από Κίνα, Ρωσία και Μέση Ανατολή, οι οποίοι προχωρούν σε μαζικές αγορές σπιτιών και διαμερισμάτων για να εξασφαλίσουν την άδεια διαμονή στη χώρα μας για εκείνους και την οικογένειά τους. Εντός του 2018 εκδίδονται κάτι περισσότερο από 3 χρυσές βίζες κάθε ημέρα, με το συνολικό τους αριθμό να φτάνει πλέον τις 3.404. Περίπου οι μισές άδειες διαμονής έχουν δοθεί σε Κινέζους και ακολουθούν με μεγάλη διαφορά οι Ρώσοι και οι Τούρκοι πολίτες. Οι περισσότερες άδειες έχουν εκδοθεί σε Αθήνα και Πειραιά, όπου περιλαμβάνονται οι περιοχές των νοτίων προαστίων. Η αυξημένη ζήτηση ανεβάζει σημαντικά τις τιμές σε αυτές τις περιοχές και όπως λένε στελέχη της αγοράς, θα συνεχίσει να τις ανεβάζει. Πάντως, με τα επιπλέον έσοδα από την Airbnb έρχονται και οι φορολογικές υποχρεώσεις. Η ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει ανοίξει και όσοι νοικιάζουν τα διαμερίσματά τους θα πρέπει να τα δηλώνουν. Προθεσμία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που νοικιάζονται σε τουρίστες για να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΒ. Μέχρι την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να καταχωρηθούν στην εφαρμογή και όλες οι μισθώσεις που έγιναν από την αρχή του χρόνου μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Με βάση τις δηλώσεις αυτές θα καθορίζεται κάθε χρόνο και ο φόρος που θα πρέπει να πληρωθεί, με τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται τα έσοδα και από τα παραδοσιακά ενοίκια.